Για πλήρη ανατροπή της εκδοχής της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη, έκανε λόγο ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της οικογένειας, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη. Με γλαφυρό τρόπο περιέγραψε τη μαρτυρία γιατρού του Κέντρου Υγείας Βάμου, όπου μεταφέρθηκε ο 58χρονος, αφού είχε υποκύψει στη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου. Έχουμε μία εικόνα από δικές μας ενέργειες, ξαναλέω, όχι από την δικογραφία γιατί δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή η οικογένεια προς τιμήν της το τρέχει, έχει απευθυνθεί σε όλους τους φορείς, έχουμε μία εικόνα ότι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ότι ήρθε το ασθενοφόρο, αλλά η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγε στο κέντρο υγείας, στο κέντρο υγείας Βάμου, ήταν ήδη άσπυγμος και νεκρός και εντυπωσιάστηκε ο γιατρός, ο οποίος είδε τον Κώστα το Μανιουδάκη άσφυγμο και νεκρό, γιατί είδε αίματα στο κεφάλι του και απευθύνθηκε στους αστυνομικούς και τους λέει: ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Υπενθυμίζεται ότι ο επίσημος ισχυρισμός της αστυνομίας, όπως καταγράφηκε σε δελτίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματος Αποκορώνου, αναφερόταν σε ευνίδιο θάνατο ιδιώτη στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, που αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Φιλοδοξούμε, κύριε Σαχίνη, ότι θα γίνει δικαστήριο, αλλά σε αυτό το δικαστήριο οι αστυνομικοί δεν θα είναι μάρτυρες. Θα είναι κατηγορούμενοι. Γιατί ισχύει αυτό το οποίο λέτε, ότι πλέον με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση, ανατρέπεται πλήρως η αφήγηση της αστυνομίας, που ήταν ένας άνθρωπος σε ένα τροχαίο έλεγχο, έπεσε κάτω, έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Τροχαίος έλεγχος γράφηκε αρχικά, τα εσούδας ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Παρέμβαση της δικαιοσύνης 5 μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του ζητά ο Αναστάσης Μανιουδάκης, χαρακτηρίζοντας αδιαμφισβήτητα τα στοιχεία που έφερε στο φως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, με βάση την οποία ο 58χρονος Κώστας Μανιουδάκης έφερε πλήθος τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων που οδηγούν στο συμπέρασμα χρήσης θλόντος οργάνου. Τώρα όμως, με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα κάνετε κάτι? Θα κινηθούν ενέργειες? Καλά, εδώ, πραγματικά, όπως... δηλαδή και ο τελευταίος που έχει αμφιβολίες τώρα πραγματικά δεν έχει το δικαίωμα να τις έχει, να τους το πω διαφορετικά. Μιλάμε ότι έβγαλε ο κρατικός, ο ιατροδικαστής του κράτους αυτό το πόρισμα. Τι άλλο περιμένουμε? Το θέμα έφερε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ρωτώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε ποια διοικητικά μέτρα σκοπεύει να προχωρήσει ως προς τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς και με ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα καταπολεμήσει συνολικά το πρόβλημα της υπέρμετρης βίας από αστυνομικά όργανα. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεφύγετε τόσο εύκολα με μια γραμμή ζαρτινιέρας, ενός ανθρώπου ο οποίος πέθανε στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και περίπου μας λέτε ότι έπεσε κάτω στο χώμα και χτύπαγε μόνος του το κεφάλι. Θα είμαστε εδώ για να παλέψουμε για δικαιοσύνη και για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη, αλλά και για κάθε θύμα αστυνομικής αυθαιρεσίας και αστυνομικής βίας σε αυτή τη χώρα. Ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι όλα τα στοιχεία πριν ακόμα την πραγματογνωμοσύνη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η οικογένεια του θανόντος έχει μηνύσει τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, θα έπρεπε από τον Σεπτέμβριο να έχουν οδηγήσει σε πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των εμπλεκομένων.